κατά γυναικών. Αυτό υποδεικνύει η καταγραφή. Λοιπόν, Νικόλ Κουναφή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ονούφριε. Λοιπόν, υπάρχει μια αυξητική τάση στη βία κατά των γυναικών. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο προκαλεί και ανησυχία. Αυτό έχει αναφερθεί στην Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία ουσιαστικά συζήτησε αυτή την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Ονούφριε, για την δημιουργία του σπιτιού της γυναίκας, όπου εκεί στο συγκεκριμένο χώρο θα βρίσκονται ομάδες τόσο από ειδικούς όσο και από ψυχολόγους, αστυνομικούς και άλλους, και οι οποίοι θα επιλαμβάνονται αυτό των υποθέσεων βίας. Πρέπει να σου πω ότι στην συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστηκε η αρμόδια υπουργός, η κυρία Ζέτα Εμιλιανίδου, η οποία ανακοίνωσε την σύσταση ad hoc επιτροπής με την συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργών εργασίας, δικαιοσύνης και υγείας. Ουσιαστικά, Ονούφρη, αυτό το οποίο λέχθηκε είναι ότι μέχρι τον Ιούνιο θα ανακοινωθούν τα χρονοδιαγράμματα, όπως τα χρονοδιαγράμματα για την λειτουργία του σπιτιού, όπως επίσης και οι δαπάνες οι οποίες θα απαιτηθούν. Αυτά τα οποία προκαλέσαν αίσθηση, Ονούφρη, είναι τα στοιχεία τα οποία έχει δώσει ο ΣΠΑΒΟ, ότι στην Κύπρο τα τελευταία 15 χρόνια έχουν δολοφονηθεί πέραν των 30 γυναικών από τους συντρόφους τους ή από πρώην συντρόφους τους, ενώ το 2017 από τα περιστατικά οικογενειακής βίας το 89% αφορούσε γυναίκες, Ονούφρη. Ποιος κάνει αυτή την καταγραφή, Νικόλ, ποιος κάνει αυτή την καταγραφή, γιατί είναι σοκαριστική αριθμή. Ναι, ο ΣΠΑΒΟ είναι ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, Ονούφριε. Ναι, ναι, ναι. Και πρέπει να σου πω ότι το 2018 η τηλεφωνική γραμμή 1440, όπου είναι η γραμμή για τα θύματα βίας, δέχτηκε περισσότερες από 14.000 κλήσεις, και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα αυξημένες, διότι το 2017 ήταν περίπου 12.500 τα τηλεφωνήματα. Αντιλαμβάνεσαι, Ονούφριε, ότι υπάρχει μια ανησυχία σε αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί. Αναμένουμε να δούμε και την δημιουργία της ad hoc επιτροπής. Είναι και αυτό το σπίτι για τη γυναίκα, μάλιστα. Λοιπόν, όπου είναι νεοσύστατος θεσμός, περιμένουμε να δούμε και από εκεί αποτέλεσμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλ, για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Αν τρέχουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα, πάμε λίγο στην Πάφο, γιατί έχουμε έναν περιστατικό όπου